Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να σας λέμε, καταραίει ο σιδηρόδρομος. Και να τα αποτελέσματα. Η συντήρηση των γραμμών είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και ξέρετε, επειδή η παράταξη δική μας το μέσο το πιστεύει και η κριτική μας, η δημόσια, είναι μετρημένη σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Όλα σταματημένα. Οι 10 καθυστερήσεις, αλλά δυστυχώς και οι εκτροχιασμοί, είναι ένα φαινόμενο από καθημερινό έως πάρα πολύ πυκνό. Από την Αθήνα μέχρι την Κόρινθο να μην λειτουργεί η φωτοσήμανση και η τηλεδιοίκηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μπει δεύτερο τρένο εάν δεν φτάσει το πρώτο στον προορισμό του. Αυτά στην Αττική. Θέλουμε ειλικρινώς να δούμε τα πράγματα να τρέχουν και να γίνονται, διότι ο μόνος ωφελημένος, ειδικά από το μέσο που λέγεται σιδηρόδρομος, είναι η πατρίδα και ο πολίτης. Κόρινθο δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Είναι όλα τα φανάρια κόκκινα. Δεν σας μιλάω για άλλες περιπτώσεις. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου έχουμε να δούμε τρένο 2-2,5 χρόνια, όπως η Ξάνθη. Αυτή είναι η πολιτεία σας στους σιδηροδρόμους. Οι Ξάνθη και οι Κομωτινοί δεν έχουν δει τρένο για 2 χρόνια. Η Πελοπόννησος Γιόκ πάει μέχρι το Κιάτο και ερχόμαστε εδώ και πανηγυρίζουμε για το έτος των σιδηροδρόμων. Το οποίο έτος των σιδηροδρόμων τι ακριβώς αφορά? Τις δικές σας μόνο εξαγγελίες? Δεν θέλουμε κι εμείς να αναπαράγεται μια δημοσιότητα αρνητική γύρω από το σιδηρόδρομο, αλλά πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας, να μην έχουμε τραυματισμούς. Σήμερα το απόγευμα, η χώρα δεν έχει σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Ο σιδηρόδρομος είναι σε απόλυτη κατάρρευση, κανένα έργο υποδομής δεν πραγματοποιείται. Φέτος το καλοκαίρι είχαμε μια μέρα κατά την οποία δεν λειτουργούσε κανένα τρένο στη χώρα. Κανένα. 780 εκατομμύρια επένδυση. Νοέμβρης του 19. Εσείς την δεσμεύσατε, την τρένωσε. Και έρχεστε εδώ και την απαλλάσσετε κατά 600 εκατομμύρια. Ποιος θα απολογηθεί αυτό? Να μην αγοράσουνε τροχαίο υλικό, να μην κάνουνε τις επενδύσεις στην ψηφιακή αναβάθμιση. Υπάρχει μια υπηρεσία στο Telegram που ειδοποιεί τους επιβάτες για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο μήνυμα, τώρα πριν από λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη, παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στις γραμμές από και προς Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο, Κιάτο, Πειραιά και Χαλκίδα. Παντού δηλαδή. Συγχαρητήρια στο επιτελικό κράτος. Σήμερα το απόγευμα, η χώρα δεν έχει σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να σας λέμε, καταραίει ο σιδηρόδρομος. Και να τα αποτελέσματα.